το σύστημα πιεζόταν πριν από την εκδήλωση της επιδημίας. Καταλαβαίνετε τώρα, με την επιδημία και την πανδημία, η κατάσταση είναι στο κόκκινο. Αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουν και οι κάτοικοι της Δράμας. Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας πραγματικά είναι δράμα και είναι εξοργιστικό. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες την απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ακόμα και τώρα να ισχυρίζεται προκλητικά η κυβέρνηση ότι όλα βαίνουν καλώς, απεμπολώντας τις τραγικές, τις εγκληματικές ευθύνες που έχει για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να γίνουν κάποια πράγματα νωρίτερα, ώστε να μην φτάσουμε εδώ, κυρία Ρέντσου? Ασφαλώς και θα μπορούσαν να έχουν γίνει, τόσο για το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και συνολικότερα να ληφθούν μέτρα για να μην έχουμε αυτή τη διασπορά που παρατηρούμε τώρα, και το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί θέλουν να τα παρουσιάσουν όλα αυτά σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, θυμίζω ότι στην αρχή της εκδήλωσης της επιδημίας, όταν η κυβέρνηση ισχυριζόταν σε όλους τους τόνους ότι είμαστε πανέτοιμοι και θωρακισμένοι, από την πρώτη στιγμή και οι νοσοκομιακοί γιατροί, αλλά συνολικά οι υγειονομικοί, επιμέναμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αθωράκιστο, ανοχήρωτο και πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, όλου του αναγκαίου προσωπικού, για να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, να αναπτυχθεί ο αναγκαίος αριθμός κρεβατιών, μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων αυξημένης φροντίδας που έχει ανάγκη η χώρα μας, να γίνονται δωρεάν τεστ και εκτεταμένη η χνηλάτιση μαζικά σε όλο τον πληθυσμό, και έγκαιρα να απομονώνονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και στενές επαφές τους για να μην έχουμε διασπορά, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Έχουμε ελάχιστες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τα γνωρίζουν εκεί και οι συνάδελφοι στη Δράμα, λέω συγκεκριμένα για τη Δράμα, και οι κάτοικοι των περιοχών. Επικουρικό κυρίως προσωπικό, που και αυτά καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών που υπάρχουν και που αυξάνονται λόγω της επιδημίας. Ακόμα και τώρα δεν παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα η κυβέρνηση για τη μείωση της διασποράς στους χώρους που υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός και συνοστισμός, στους εργασιακούς χώρους κτλ. Ακόμα και τώρα δεν γίνονται δωρεάν τα αναγκαία τεστ, ώστε έγκαιρα να εντοπίζονται τα κρούσματα, γιατί υπάρχει μεγάλο μέρος των ασθενών που είναι ασυμπτωματικοί, παρόλα αυτά μεταδίδουν και να απομονώνονται. Ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται, ενώ λέει ότι έχουμε πόλεμο, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Σας λέω ότι χαρακτηριστικά χτες αυτό που είπε ο Υφυπουργός Υγείας κύριος Κοντοζαμάνης είναι ότι θα είχαμε πετάξει λεφτά αν κάναμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, γιατί δεν είναι δωρεάν η επίταξη και το κράτος πληρώνει υποδομές και προσωπικό. Δηλαδή, τη στιγμή που χιλιάδες συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, που εκατοντάδες συνάνθρωποι μας δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που η εντατικοποίηση του λιγοστού εξουθενωμένου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού έχει χτυπήσει κόκκινο, που οι μονάδες εντατικής θεραπείας εκεί στη Βόρειο Ελλάδα έχουν φτάσει στο 100%, η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει χωρίς αποζημίωση, χωρίς παγιλές αποζημιώσεις και απολύτως χωρίς καμία αποζημίωση τις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, ο λαός μας βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το προσωπικό στα νοσοκομεία βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, και κάποιοι σκέφτονται μόνο τα κέρδη. Ένα ερώτημα ακόμη, κυρία Πρόεδρε. Εσείς είχατε αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο ότι δίνονταν μικρότερος αριθμός ουσιαστικά κρουσμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
ότι είχαμε περισσότερα κρούσματα και αυτό ίσως δημιούργησε και μία χαλάρωση ευρύτερη. Κοιτάξτε, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ, οι οποίοι τι είπανε, ότι πέσανε έξω δήθεν στις προβλέψεις τους για την πορεία της επιδημίας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πέσανε έξω. Η πραγματικότητα είναι ότι έκαναν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο και τζογάρανε την υγεία του λαού για χάρη κάποιων λίγων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν έδιναν την πραγματική εικόνα για τη διασπορά του κορονοϊού, για να μην δυσφημιστεί η χώρα. Θυμάστε ότι αρχικά μας είχαν διαψεύσει, μετά ο Υπουργός Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, είχε επιβεβαιώσει ότι δεν δίνονται τα στοιχεία για να μην στοχοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και τώρα ακριβή εικόνα για τη διασπορά δεν μπορούμε να έχουμε, από τη στιγμή που δεν γίνονται τεστ δωρεάν, μαζικά, ειδικά εκεί που έχουμε μεγάλη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού. Άκουγα σήμερα το πρωί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που λέγανε ότι το τελευταίο διάστημα δεν ανακοινώνονταν το σύνολο των σχολικών μονάδων που έκλειναν, και το λέω αυτό γιατί έχει μια αξία να τα κρατήσουμε. Θυμάστε όταν οι μαθητές ήταν στους δρόμους και διεκδικούσαν να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία με ασφάλεια, τότε η κυβέρνηση τους λιδωρούσε, έλεγε ότι κρατάνε κρυστά τα σχολεία, τους δυσφημούσε και τους συκοφαντούσε, και τώρα κλείνει η ίδια τα σχολεία. Πρέπει να βγουν συμπεράσματα, πρέπει εδώ και τώρα ο λαός μας να απαιτήσει να γίνουν κατεπίγουσες μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και να επιταχθούν και να εντυχθούν σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης της επιδημίας το σύνολο των μονάδων του ιδιωτικού τομέα και οι ιδιώτες γιατροί, γιατί εκεί στη Δράμα, για παράδειγμα, έχουμε το κλείσιμο μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρων υγείας, για να πάνε να καλύψουν κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, επειδή ακόμα και τώρα που μιλάμε, μόλις το 50% των οργανικών θέσεων για ιατρικό προσωπικό είναι καλυμμένες. Αυτό πρέπει να γίνει, και εμείς με τους αγώνες μας είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας απέναντι στην επίθεση του κορονοϊού και απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης που αξιοποίησε αυτό το διάστημα για να περάσει μέτρα σε βάρος μας και όχι για να πάρει μέτρα για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού μας.